και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε το δικό μας όχι στη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ και στους ευρωατλαντικούς αντιλαϊκούς σχεδιασμούς. Είμαστε εδώ για να διατρανώσουμε το δικό μας ναι στην ειρήνη, τη φιλία, την αλληλεγγύη του ελληνικού με τους γειτονικούς λαούς. Είναι το γνήσιο όχι και το αληθινό ναι, αυτά που δέσποσαν σήμερα το πρωί στην Ακρόπολη, σε αυτό το αιώνιο σύμβολο του ελληνικού και παγκόσμιου πολιτισμού που έκανε το γύρο του κόσμου, προβάλλοντας έτσι τη μόνη ειλικρινή, σταθερή, ταυτόχρονα πατριωτική και διεθνιστική θέση που υπηρετεί τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, των λαϊκών στρωμάτων τόσο στη χώρα μας όσο και στις γειτονικές μας χώρες. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζεται να ψηφίσει τη Συμφωνία των Πρεσπών, τη Συμφωνία που σχεδίασε, υλοποίησε και υπέγραψε τελικά με την κυβέρνηση της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας κατά παραγγελία του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά παραγγελία του Μεγάλου Κεφαλαίου για να κάνουν τις business τους στα Βαλκάνια. Σε αυτή τη συμφωνία λέμε όχι, γιατί λέμε όχι στα σχέδια του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λέμε όχι στον αλυτρωτισμό, τον εθνικισμό που έχει βγάλει το κεφάλι και έξω και μέσα στην Ελλάδα. Καλούμε τους εργάτες, τους άνεργους, τους αγρότες, τους ανθρώπους των λαϊκών στρωμάτων να δυναμώσουν την αντίθεσή τους στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να παλέψουν για την απομάκρυνση των αμερικανονατοικών βάσεων θανάτου από την Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας από τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, για να μην μπουν και άλλοι λαοί σε αυτή τη φυλακή. Θα πάρουν τη θέση τους οι λαοί στον αγώνα μαζί με τους κομμουνιστές για να δυναμώσει η αλληλεγγύη, η κοινή πάλι, για να ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο με τη δική μας εξουσία κάτω από τις δικές μας σημαίες για την εργατική εξουσία. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα ότι δήθεν εκείνη κατάφερε να λύσει ένα ιστορικό πρόβλημα χρόνων που καμιά προηγούμενη κυβέρνηση δεν κατάφερε, για να διασφαλίσει τάχα την ειρήνη, για να προωθήσει τη φιλία μεταξύ των λαών. Λέει ψέματα γιατί η Συμφωνία των Πρεσπών δεν αποτελεί λύση. Καμιά λύση προς όφελος των λαών δεν μπορεί να προκύψει όταν αυτή έχει υπαγορευτεί από τα ιμπεριαλιστικά κέντρα. Και η συμφωνία που υπέγραψε ο Τσίπρας με το ΖΑΕΦ γράφει με μεγάλα γράμματα «Made in USA», «Made in NATO», με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα τα άλλα, όλα αυτά που λένε είναι ψέματα, γιατί η ειρήνη, η φιλία δεν συμβιβάζεται με τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και στα Βαλκάνια και στην ευρύτερη περιοχή.
οι οποίοι με σημαία όλοι αυτοί το διέρη και βασίλευε μακελεύουν, ματώνουν τους λαούς για τα δικά τους συμφέροντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ψέματα γιατί θέλει να αποκρύψει την αλήθεια από το λαό. Και η αλήθεια είναι ότι βασικός στόχος της συμφωνίας είναι η ένταξη της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ τώρα και σε μια προοπτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία είναι μέρος των γενικότερων σχεδιασμών των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ στα Δυτικά Βαλκάνια στην προσπάθειά τους να ανακόψουν την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας. Και στα Βαλκάνια και σε ολόκληρη την περιοχή είναι σε εξέλιξη ένας πολύ μεγάλος πόλεμος, οικονομικός πόλεμος, για το ποιος θα βάλει χέρι στις αγορές, στις πρώτες σύλλες, στους αγωγούς, ο οποίος μάλιστα πόλεμος έχει φτάσει στο σημείο στρατιωτικών προετοιμασιών πλέον, με απρόβλεπτες συνέπειες για τους λαούς. Και ο πόλεμος, όπως ξέρουμε, είναι η συνέχεια της πολιτικής με άλλα βίαια μέσα. Το ΝΑΤΟ, η ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθούν να ανακόψουν, να προλάβουν τα σχέδια και την επιρροή Ρωσίας-Κίνας. Η Ρωσία έχει ήδη σημαντικά ερίσματα στη Σερβία. Γενικότερα, τα Βαλκάνια είναι προνομιακή αγορά, αλλά και πεδίο διαπάλης για τη διέλευση ή όχι του ρώσικου φυσικού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την Κίνα, τα Βαλκάνια αποτελούν ένα κανάλι για το δρόμο του μεταξιού προς την Ευρώπη, με την αξιοποίηση του λιμανιού του Πειραιά και την ανάπτυξη σιδηροδρομικών δικτύων της Σερβίας. Γι' αυτό βιάζονται για την ολοκλήρωση της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει κι άλλα χοντρά ψέματα. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση, για λογαριασμό της ελληνικής αστικής τάξης, τμήματων του μεγάλου εγχώριου κεφαλαίου, διεκδικεί μερίδιο από τη μοιρασιά που είναι σε εξέλιξη στην περιοχή. Αυτό ακριβώς είναι και το περιεχόμενο της λεγόμενης γεωστρατηγικής αναβάθμισης, του ηγετικού ρόλου που θέλει να παίξει η Ελλάδα στην περιοχή. Ηγετικό ρόλο στην υλοποίηση των επικίνδυνων σχεδίων των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ διεκδικεί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για λογαριασμό, θα το ξαναλέμε, θα το ξαναφωνάζουμε, μερίδων της εγχώριας αστικής τάξης. Ο λαός μας βέβαια όλα αυτά τα έχει ακούσει ξανά στο παρελθόν από τους προγόνους του ΣΥΡΙΖΑ. Ηγετικό ρόλο διεκδικούσε και η κυβέρνηση του Σιμίτη όταν η χώρα μας γινόταν ξέφραγο αμπέλι για να στηρίξει τους νατοϊκούς βομβαρδισμούς στη Γιουγκοσλαβία. Όταν με σύνθημα τότε την οικονομική διείσδυση στα Βαλκάνια ήθελε να εξασφαλίσει νέα πεδία κερδοφορίας, φτηνή εργατική δύναμη για τις ελληνικές καπιταλιστικές επιχειρήσεις με τους εργαζόμενους εκεί με μισθούς ακόμα και κάτω των 300 ευρώ. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η συμφωνία υπογράφηκε κάτω από την απροκάλυπτη παρέμβαση των ιμπεριαλιστών. Οι ιμπεριαλιστές των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ καθόρισαν και τις προθεσμίες και τα χρονοδιαγράμματα. Αυτοί έπεσαν σαν τα κοράκια και πάνω κατά πάνω στην αστική σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση του ΖΑΕΦ για να υπογράψει, όπως και πάνω από τους βουλευτές των άλλων αστικών κομμάτων της ΦΥΡΟΜ για να ψηφίσουν τις αλλαγές στο Σύνταγμα. Όλοι αυτοί έπεσαν πάνω στο γειτονικό λαό για να πει ναι στο δημοψήφισμα που είχε ως ερώτημα
είστε υπέρ της εισόδου στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεχόμενη τη συμφωνία. Και όταν ο λαός εκεί τους γύρισε την πλάτη, απήχε από αυτή την κοροϊδία με ποσοστό αποχής που έφτασε στο 70%, τότε αυτοί τον έγραψαν στα παλιά τους τα παπούτσια. Αυτή η συμφωνία δεν είναι το λαό. Η αλήθεια είναι ότι αυτή τη συμφωνία την επέβαλε το ΝΑΤΟ. Και όταν μιλάμε για το ΝΑΤΟ, μιλάμε για αυτή τη δολοφονική μηχανή που με το αίμα των λαών άλλαξε τα σύνορα 2 και 3 φορές στα Βαλκάνια, βομβάρδισε, διαμέλισε τη Ιουγκοσλαβία, διαμόρφωσε κράτη προτεκτοράτα. Μιλάμε για αυτόν τον υπεριαλιστικό οργανισμό που πραγματοποιεί μεγάλες ασκήσεις πολέμου με δεκάδες χιλιάδες στρατού από όλες τις χώρες μέλη του, ανάμεσά τους και από την Ελλάδα, που έχει θέσει ως άμεσο το στόχο για τα 4 τριαντάρια, για να διαμορφωθούν δηλαδή άμεσα 30 μηχανοκίνητα τάγματα, 30 αεροπορικές μοίρες και 30 πλοία μάχης έτοιμα να αναλάβουν δράση εντός 30 το πολύ ημερών, που έχει ήδη ως δόγμα του το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Αυτό είναι το ΝΑΤΟ, μια δολοφονική ιμπεριαλιστική μηχανή, στην οποία ο ΣΥΡΙΖΑ από την πρώτη μέρα που έγινε κυβέρνηση δεν έχει σταματήσει να υλοποιεί τις δεσμεύσεις του και να αναλαμβάνει και καινούργιες. Πρώτα απ' όλα, τη μετατροπή όλης της Ελλάδας από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη σε ένα απέραντο νατοϊκό στρατόπεδο. Πιο νατοϊκός και από τους νατοϊκούς αποδείχτηκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Η συμφωνία που ψηφίζεται αυτή την ώρα, αυτές τις ώρες και θα ολοκληρωθεί αύριο το μεσημέρι, τελικά από ό,τι πληροφορηθήκαμε μόλις τώρα, έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ και τον ΗΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς άλλωστε. Το λέει η ίδια η συμφωνία με μεγάλα γράμματα στο άρθρο 2 του κειμένου της. Στο άρθρο 2 αναφέρονται αναλυτικά ως εγγυήσεις από την πλευρά της Ελλάδας ότι θα στηρίξει αμέσως την ένταξη της ΦΥΡΟΜ στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο άρθρο 2 αναφέρονται ακόμα ως και τα χρονοδιαγράμματα αυτής της ενταξιακής διαδικασίας. Εδώ καταγράφεται με κάθε λεπτομέρεια και το υπόλοιπο χρονοδιάγραμμα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ακόμα κι αν δεν διαβάσει κάποιος τη συμφωνία, ακόμα κι αν δεν ακούσει τι λέει το ΚΚΕ για αυτή την νατοϊκή κοπής απαράδεκτη επέσχυντη συμφωνία, μπορεί να σκεφτεί όμως τα εξής. Αλήθεια, μπορεί να προωθεί την πραγματική φιλία και ειρήνη των λαών μια συμφωνία που στήριξε ο Τραμπ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο οποίος στηρίχτηκε μέχρι και από τους Ναζί, τους φασίστες, από την Ku Klux Klan και στέλνει στρατό στα σύνορα αμερικάνικο, στα σύνορα με το Μεξικό να σκοτώνει τους φτωχούς και ξεριζωμένους μετανάστες που ψάχνουν για μια μοίρα, μια θέση στον ήλιο. Μπορεί να είναι προς όφελος των λαών μια συμφωνία που στήριξε η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διάφοροι ηγέτες της, η Μέρκελ, που έχει ταυτιστεί με την αντιλαϊκή, αντεργατική, μνημονιακή πολιτική, ο Μακρόν, που καταστέλει άγρια με τη βία ακόμα και κινητοποιήσεις μαθητών και τους μεταχειρίζεται σαν τους κρατούμενους στον Γκουαντάναμο, ο Κούρτς, ο ακροδεξιός κανελάριος της Αυστρίας, με το ναζιστικής έμπνευσης μέτρα που παίρνει, με την επιβολή της 12ωρης απλήρωτης ημερήσιας εργασίας. Του λαού τι δεν
Μέχρι και η κυβέρνηση Ερντογάν χαιρέτησε τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μέχρι και η κυβέρνηση Ερντογάν χαιρέτησε την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών και την ένταξή του στο ΝΑΤΟ. Και επειδή ακριβώς η Συμφωνία είναι νατοϊκή, γι' αυτό το λόγο παραμένουν στο κείμενό της τα σπέρματα του αλυτρωτισμού με τα περί μακεδονικού λαού, Μακεδόνα πολίτη, μακεδονικής γλώσσας, που αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο για αναζωπήρωση εθνικισμών, για έγερση αλυτρωτικών διεκδικήσεων εκατέρωθεν, με την καθοδήγηση πάντα και όποτε φυσικά το κρίνουν αυτό απαραίτητο οι ενορχιστρωτές του Διέρη και Βασίλευε. Αυτές οι διατυπώσεις, αυτές οι αμφισημίες δεν αποτελούν ένα αθώο συμβιβασμό όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση. Αποτελούν συνειδητές επιλογές με στόχο να συντηρείται ο αλυτρωτισμός, ο εθνικισμός και στις δύο χώρες, ο οποίος είναι βούτυρο στο ψωμί όσων θέλουν μόνο να διαιρούν τους λαούς για να περνάνε τα επικίνδυνα σχέδιά τους. Την κατάλληλη στιγμή, όταν το επιλέξουν οι ιμπεριαλιστές, όλα αυτά θα βγουν ορμητικά και βίβια πάλι στην επιφάνεια. Και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το στόχο της ευρωατλαντικής ολοκλήρωσης στα Βαλκάνια που υπηρετεί η Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ υπηρετούν και όλα τα άλλα κόμματα. Όχι μόνο το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ που ως κυβέρνηση την υπέγραψε. Αυτό το στόχο υπηρετεί και η Νέα Δημοκρατία και το ΚΙΝΑΛ και άλλα κόμματα ή ό,τι έχει μείνει τέλος πάντων από αυτά μετά τις συνεχείς μεταγραφές βουλευτών τους. Αυτός ο στόχος είναι ο κοινός παρονομαστής των κομμάτων που θα ψηφίσουν ναι στη Συμφωνία, αλλά και αυτών που θα ψηφίσουν όχι μέσα στη Βουλή από τα υπόλοιπα αστικά κόμματα. Το ναι του ΣΥΡΙΖΑ και όσων από τους ανέλεγχους προσκοληθεί πάνω του ή άλλων που θέλουν να πιάσουν στασίδι στη δίθεν προοδευτική συμμαχία του, είναι έγκριση μιας συμφωνίας που διαμορφώθηκε με παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισχυρών ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην περιοχή. Είναι έγκριση μιας συμφωνίας που διατηρεί το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Το όχι της Νέας Δημοκρατίας, του ΚΙΝΑΛ, του μέχρι πρόσφατα συνοδοιπόρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα, του κυρίου Καμένου, του Λεβέντη και των φασιστών της Χρυσής Αυγής, έχει τον ίδιο παρονομαστή με τον ναι του ΣΥΡΙΖΑ και των συμμάχων του, δηλαδή τη στήριξη των σχεδιασμών των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οικονομικών μονοπωλιακών ομίλων στα Βαλκάνια. Η Νέα Δημοκρατία έχει τεράστιες ευθύνες, γιατί με τη στάση της στα εθνικιστικά συλλαλητήρια ψαρεύει στα θολά νερά του εθνικισμού, καλύπτει την ναζιστική, υπόδικη, εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Το όχι τους εκφράζει την αδιέξοδη λογική της ονοματολογίας, εκφράζει ή αν έχετε εθνικιστικές θέσεις που φτάνουν μέχρι το σημείο να προβάλλουν το αλυτρωτικό σύνθημα «Η Μακεδονία είναι μία και ελληνική», το οποίο δεν έχει καμιά ιστορική βάση και χρησιμοποιείται μόνο για να εγκλωβίσει λαϊκές δυνάμεις. Γι' αυτό λέμε
ότι σήμερα η καταδίκη της Συμφωνίας των Πρεσπών έχει νόημα μόνο αν στρέφεται κατά των επικίνδυνων αμερικανικών νατοϊκών σχεδιασμών που προωθεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά την ίδια στιγμή υπάλλει και κατά του εθνικισμού σε Ελλάδα και Φύρων. Το όχι του ΚΚΕ στη Συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ είναι ταυτόχρονα ναι στη φιλία, στην αλληλεγγύη, την κοινή πάλη των λαών για να ακολουθήσουν το δικό τους δρόμο, τη δική τους εξουσία. Και αυτό το ξέρουν πολύ καλά τα σαΐνια του ΣΥΡΙΖΑ που έστησαν τις διάφορες προβοκάτσιες, που έριξαν τις βρωμιές τους ότι δήθεν το ΚΚΕ συμμετέχει σε εθνικιστικά συλλαλητήρια. Με πρώτο βιολί το γνωστό και μη εξαιρεταίο Καρτερό, που ως διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, εκπληρώνει την αποστολή του ως υπηρέτης πλέον και με τη βούλα του συστήματος, αλλά και της αμερικάνικης και γερμανικής πρεσβείας. Ξέχασαν αλήθεια. Ξέχασαν αλήθεια οι διάφοροι καρτεροί, ποιοι υπέγραψαν τα κοινά ανακοινοθέντα των πολιτικών αρχηγών το 1992. Ποιος φιγουράριζε στα εθνικιστικά συλλαλητήρια το 92-93 μαζί με τους φασίστες, τους ακροδεξιούς και κάθε λογής κακό συναπάντημα. Αν κάνουν πως θα ξεχνάνε όλα αυτά όλοι αυτοί, ο ελληνικός λαός, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ του Γενάρη του 2015 που ήθελαν μια αριστερά στην εξουσία, δεν πρόκειται να ξεχάσουν ότι ο Πρωθυπουργός του και τα στελέχη του συγκυβερνούσαν 4 χρόνια τώρα με τον ακροδεξιό εθνικιστή Καμένο, ότι με αυτόν τον τρόπο έδιναν συγχωροχάρτη σε εθνικιστικές άλλες ακροδεξιές απόψεις, ότι οι υπουργοί και βουλευτές του φωτογραφίζονταν δίπλα-δίπλα στο Καστελόριζο μαζί με τους ναζί βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Από κοντά βέβαια και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κύριος Δραγασάκης, που έχει το θράσος να ξεστομίζει ότι δεν μπορεί να υπάρχει, λέει, αριστερό όχι στη συμφωνία και το προχωρά παραπέρα λέγοντας ότι η στάση του ΚΚΕ είναι ακατανόητη, αφού δήθεν θα έπρεπε να αισθάνεται και δικαιωμένο. Τρικυμία εν κρανίο, όχι. Απλά ο πνιγμένος, ο ένοχος, από τα μαλλιά του πιάνεται. Πώς αλλιώς να απολογηθεί για τις αμερικανονατοϊκής σκοπής επιλογές του? Το ΚΚΕ, φίλες και φίλοι, σαφώς και αισθάνεται δικαιωμένο, αφού είχε προβλέψει και τον κατήφορο όλων αυτών. Όχι σήμερα που φτάνουν πλέον στον πάτο, στον κατήφορο του πάτου, αλλά από το 1990 ακόμα, όταν τους έπαιρνε στην αγκαλιά της όλη η αστική τάξη και τους έβαζε να λένε όλοι πλην λακεδαιμονίων, εννοώντας το ΚΚΕ. Τους χειροκροτούσε γιατί τους ετοίμαζε για το ρόλο του χρήσιμου πολιτικού της υπηρέτη που έπρεπε να παίξουν μελλοντικά. Γιατί τους βόλευε όλους να εντοπίζουν το πρόβλημα μόνο στο όνομα, λες και έκαναν βαφτίσια, και όχι στα ουσιαστικά ζητήματα που ήταν οι αλυτρωτισμοί, οι εθνικισμοί, στο σύνταγμα της γειτονικής χώρας, κρύβοντας ταυτόχρονα την ίδια στιγμή τους σχεδιασμούς των Αμερικανονατοϊκών, των Ευρωατλαντικών συμμάχων τους που από τότε παρενέβαιναν. Από πού και ως πού λοιπόν οι αριστεροί
πρέπει να στηρίξουν μια συμφωνία που μεγαλώνει τα στηρίγματα του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια. Από πού και ως πού, όσοι νιώθουν προοδευτικοί, αριστεροί, δημοκράτες, πρέπει να στηρίξουν τα αιματοβαμμένα σχέδια των υπεριαλιστών. Το ΚΚΕ είναι η μόνη πολιτική δύναμη που αποκάλυψε από τις αρχές της δεκαετίας του 90 τον παραπλανητικό ρόλο της ονοματολογίας, υποστήριξε τη θέση για σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό έργα όμνες, καταδικάζοντας τον αλυτρωτισμό, τον εθνικισμό, αναδεικνύοντας ότι η Μακεδονία είναι μια ευρεία γεωγραφική περιφέρεια, η οποία μετά τους Βαλκανικούς πολέμους, με τη συνθήκη του Βουκουρεστίου το 1913, κατανεμήθηκε στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία, στην τότε Σερβία, στην Αλβανία και κανένα κράτος δεν είχε δικαίωμα στην αποκλειστικότητα. Το ΚΚΕ τότε διαχώρισε τη θέση του από τα διάφορα εθνικιστικά συλλαλητήρια στα οποία συμμετείχαν όλα τα άλλα αστικά κόμματα και οι δυνάμεις του οπορτουνισμού, του τότε συνασπισμού προγόνου του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΚΕ είχε αντιταχθεί και προειδοποιήσει για όλα τα σχέδια του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ από τότε. Οι ΣΥΡΙΖΕΙ βουλευτές, μπροστά στη μεγάλη πίεση που δέχονται από τον απλό κόσμο που τους πίστεψε, βρήκαν να πλασάρουν και ένα νέο ψέμα, ότι δήθεν το ΚΚΕ το 1992 δεν έβαζε, λένε, ζήτημα να μπει η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Κάτι που το κάνει, λένε, μόνο τώρα. Τώρα μόνο το βάζει, λένε. Από την πόλη έρχομαι και στην κορφή κανέλα, δηλαδή, όπως λέει και ο λαός μας, ή άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Γιατί ποιος δεν θυμάται ότι τότε το ζήτημα ήταν οι σχεδιασμοί του ΝΑΤΟ, των Αμερικάνων, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αλλαγές συνόρων, για επεμβάσεις, για διαμελισμό κρατών όπως της Ιουγκοσλαβίας. Και το ΚΚΕ ήταν το μόνο κόμμα που είχε αντιταχθεί, αντισταθεί, είχε καταγγείλει όλα αυτά. Τότε ακόμα δεν έμπαινε θέμα να μπουν τα Σκόπια ή άλλα προτεκτοράτα στο ΝΑΤΟ που δημιουργούσαν με τις επεμβάσεις τους οι Αμερικάνοι στα Βαλκάνια. Τότε ο πρώτος στόχος τους ήταν οι αποσχίσεις, οι εθνικισμοί, οι αλλαγές συνόρων, η δημιουργία προτεκτοράτων. Το ΚΚΕ ήταν και τότε το μόνο κόμμα που έβαζε στα συνθήματά του και ύψωνε ως αίτημα, ως σύνθημα στην πάλη του ένα στεντόριο όχι στις επεμβάσεις, όχι στα σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλα αυτά τα λέμε για να θυμούνται οι παλιοί, που δεν τα ξεχνάνε βέβαια, αλλά και για να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεγελιούνται. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, είναι τέτοια η αγωνία των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπληθούν στη συνείδηση όλων όσων νιώθουν αριστεροί προοδευτικοί, που καταφεύγουν και σε επιχειρήματα απελπισίας. Ακόμη είπαν ότι η συμφωνία αυτή είναι αντιιμπεριαλιστική, ότι η πολιτική τους είναι συνέχεια της πολιτικής του ΕΑΜ. Έβγαλαν πάλι ακόμα και εγχειρίδια του Λένιν και του Μάρξ για να μας απαντήσουν με διάφορα δήθεν τσιτάτα. Γιατί αλήθεια λένε όλες αυτές τις αρλούμπες που γελάνε μαζί τους ακόμα και τα μικρά παιδιά? Τα λένε
γιατί η έκθεση των Αμερικάνων, η πρόσφατη, του State Department των Ηνωμένων Πολιτειών, που είδε μόλις προχτές το φως της δημοσιότητας, αναγνωρίζει τις πολύτιμες υπηρεσίες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ ως του πιο αφοσιωμένου εταίρου στην προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής εντός και εκτός Ελλάδας. Αν αυτό δεν είναι απόδειξη ότι η συμφωνία τους είναι κομμένη και ραμμένη στα συμφέροντα των υπεριαλιστών, τότε τι είναι? Εκτός και αν άλλαξαν πολιτικοί οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Λέτε να είναι αντιυπεριαλιστής, αντινατοϊκός, αντιαμερικάνος ο Τραμπ και να μην το έχουμε πάρει χαμπάρι εμείς εδώ οι Λένιν για να δικαιολογήσουν τις πομπές τους. Ο οποίος Λένιν, για να μην ξεχνιόμαστε, μιλούσε για την αυτοδιάθεση των λαών από τα υπεριαλιστικά κέντρα και φώτιζε τη διέξοδο της σοσιαλιστικής επανάστασης. Και τα λένε αυτά. Και τα λένε αυτά τη στιγμή που ετοιμάζονται να υπογράψουν με χέρια και με πόδια μια συμφωνία για να φυλακιστεί ακόμα ένας λαός στην πολεμική λυκοσυμμαχία του ΝΑΤΟ. Έλεος, χρειάζεται πολύ θράσος για να μπερδεύει κανείς την αυτοδιάθεση κάθε λαού από την καταπίεση κάθε ξένης αλλά και εγχώριας αστικής τάξης με τα ατλαντικά, τα αμερικάνικα, τα ευρωενωσιακά παιχνίδια που πυροδοτούν το λεγόμενο αυτοπροσδιορισμό των μειωτήτων, για να εφαρμόσει το ΝΑΤΟ τη γνωστή πολιτική του Διέρη και Βασίλευε στα Βαλκάνια. Μπορεί σε λίγο να μας ξεφουρνίσουν καμιά νέα προσέγγιση και για τη Θράκη και για αλλού στην περιοχή, όπου και εκεί κάποια κέντρα απεργάζονται σχέδια με όχημα τον περιβόητο αυτοπροσδιορισμό. Από αυτούς πλέον όλα να τα περιμένουμε. Είναι επικίνδυνοι, πολιτικά επικίνδυνοι. Ανοίγουν το δρόμο που θα μετατρέψει την Ελλάδα σε μεγάλο στρατιωτικό στόχο, σε περίπτωση γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου, σε περίπτωση σύγκρουσης οικονομικής, πολιτικής, διπλωματικής, στρατιωτικής ανάμεσα σε ιμπεριαλιστικά κέντρα, ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τη Ρωσία, την Κίνα, τη Γερμανία, την Τουρκία, το Ισραήλ και άλλους. Μετατρέπουν την Ελλάδα σε μεγάλο στρατιωτικό ορμητήριο του ΝΑΤΟ, σε όλη τη χώρα, από την Αλεξανδρούπολη στη Σούδα, και σε κόμβο υλοποίησης όλων των οικονομικών σχεδίων, των ατλαντικών οικονομικών σχεδίων που αφορούν τα Βαλκάνια. Το είχαμε πει ακόμα από το Γενάρη του 2015, απευθυνόμενοι σε όλο αυτόν τον κόσμο που νιώθει αριστερός, πριν ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ αναλάβει το τιμόνι της αστικής διακυβέρνησης. Τότε προειδοποιούσαμε και τους λέγαμε «Η σημαία του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, του Δημοκρατικού Στρατού δεν μπαίνει δίπλα στη σημαία των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Το ίδιο λέμε και τώρα. Τώρα που δεν υπάρχουν πια οι ίδιες αυταπάτες. Τώρα που οι μάσκες έπεσαν. Τώρα που ο καθένας μπορεί να δει ποιος είναι με ποιον και να κάνει το κουμάντο του. Καλούμε όλους όσους νιώθουν ακόμα αριστεροί, προοδευτικοί, να πάρουν τη θέση τους δίπλα στο ΚΚΕ για να δυναμώσει η αντίθεση του λαού στους υπεριαλιστικούς σχεδιασμούς, στο ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση.
για να παλέψουμε για την απομάκρυνση των Αμερικανοατοϊκών βάσεων στην Ελλάδα, για την αποδέσμευση της χώρας μας από όλους τους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, για να μην μπουν κι άλλοι λαοί σε αυτή τη φυλακή. Τώρα με το ΚΚΕ. Τώρα με το ΚΚΕ για να δυναμώσουμε την αλληλεγγύη και την κοινή πάλη των λαών, για να ακολουθήσουμε το δικό μας δρόμο, να πάρει ο ίδιος ο λαός τις τύχες στα χέρια του, να διεκδικήσει τη δική του διακυβέρνηση και εξουσία. Γι' αυτό λέμε όχι στη συμφωνία Τσίπρα-Ζάεφ, γι' αυτό λέμε όχι στον εθνικισμό και αλυτρωτισμό, γι' αυτό λέμε όχι στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Γι' αυτό καταψηφίζουμε αυτή την επέσχυντη συμφωνία. Γεια σας, καλή δύναμη σε όλους και όλες στους δρόμους του αγώνα. Ξανασυναντιόμαστε, δεν είναι το τέλος αυτής της πορείας. Είναι η αρχή μιας μεγάλης πορείας στο λαό, μαζί με το λαό, για να δυναμώσουμε την αντίσταση, για να πραγματοποιήσουμε την αντεπίθεση, ώστε ο λαός πραγματικά να πει τον τελικό του λόγο. Γεια σας! Ωραία!